είχαν μάθει τα προηγούμενα χρόνια. Να συντηρούνται πίσω από τον Τσιμπανάκο, να κρύβονται πίσω από τον Τσιμπανάκο, να βάζει τα λεφτά του Τσιμπανάκου και να κάνουν κουμάντο. Mm. Αλλά όμως πραγματικότητα, ας πάρουν και ένα διαρκείας όμως. Mm. Να ρωτήσω για κάτι άλλο. Εάν γίνει μετοχική σύνθεση, ο κύριος Μαυρονάσκος και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα συνεχίσουν να προσφέρουν. Στην παρούσα φάση, εφόσον το επιθυμεί ο κύριος Νταόπουλος και τελειώσει βασικά με τον κύριο Νταόπουλο, αυτό είναι θέμα του κύριου Νταόπουλου. Μπορείτε να απευθύνετε και στον ίδιο. Να σας μιλήσει και να σας πει την άποψή του και το σχεδιασμό και τι θέλει να κάνει. Ή αν θα συνεχίσει η ίδια μετοχική σύνδεση στον δρόμο αυτόν ή όχι. Αυτό δεν μπορώ να σας το πω όμως εγώ αυτή τη στιγμή. Εμείς περιμένουμε πρώτα να γίνουν όλα όπως πρέπει νόμιμα και από εκεί και πέρα, εφόσον προχωρήσει η μεταβίβαση των μετοχών, τότε θα μπορούμε να μιλήσουμε. Αυτό χρονικά πού το προσδιορίζεις περίπου? Δεν μπορώ να προσδιορίσω τίποτα. Ξέρετε, αν είναι να δεν είναι τώρα στην παρούσα φάση. Να έρθει από το Λινόης ο Γιάννης ο Νταόπουλος, θα τον φιλοξενήσουμε εδώ και να του κάνουμε μια σειρά από ερωτήματα θα τα ξεκαθαρίσουμε. Θα σας απαντήσω ο ίδιος ακριβώς. Ναι. Όταν θα έρθει ο Γιάννης ο Νταόπουλος στην Ελλάδα και εφόσον είναι ενός ιδιοκτήτης της ομάδας, θα σας απαντήσω ο ίδιος, με χαρά μου να σας απαντήσω ο ίδιος. Εγώ δεν θα έχω και κανένα λόγο. Εγώ θα είμαι φίλαθλος, αλλά εγώ θα πηγαίνω στο γήπεδο όμως και θα πληρώνω το διαρκείας μου, θα πληρώνω την ομάδα μου, να βλέπω, να τη βοηθάω, ό,τι χρειαστά με δίπλα είναι δεδομένο, εφόσον αποχωρήσω. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ την αφήνω το πιο σημαντικό πράγμα. Πήρα ένα μαγαζί διαλυμένο, γιατί είναι εταιρεία η ομάδα, δεν είναι τεχνικό που λένε κάποιοι και τοπικό. Είναι λάθος. Για να φτάσει εδώ αυτή η ομάδα έχει γίνει κόπος, έχει γίνει αγώνας και από τον ερασιτέχνη. Αγώνας μεγάλος για να φτάσουμε σε αντίξεις συνθήκες. Δεν κοιμόμαστε τα βράδια. Έχουμε βάλει χρήματα. Με βάρος πάρα πολύ βαρύ πάνω μας. Από εκεί πέρα όμως, εγώ τουλάχιστον θα την αφήσω σε καλά χέρια. Και αυτή είναι επιτυχία δικιά μου. Και δεν μπορεί να μου την πάρει κανείς ότι βρήκα εγώ αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί όλοι λέγανε, θα έρθει ο Γιώργος, θα έρθει ο άλλος από τη Μύκονο, θα έρθει ο άλλος από την Τίνο, ο άλλος από τη Σαντορίνη και ο άλλος από την Κρήτη. Παράδειγμα, εντάξει. Και από το εξωτερικό, από την Ολλανδία που μου λέγανε λοιπόν. Κανείς, δεν υπήρχε κανείς φαντάσματα. Όταν είναι στο διατάφτα δεν υπήρχε κανείς. Εγώ βρήκα την άκρη, εγώ έτρεξα την ομάδα, εγώ βάλα τα λεφτά, εγώ μπήκα μπροστά. Εγώ ακούω τα κακά σχόλια και καλώς, κριτική, ξαναλέω, μ' αρέσει να κάνω κριτική. Γίνομαι και πιο δυνατός. Από εκεί και πέρα όμως, φέραμε έναν άνθρωπο και πρέπει να τον κρατήσετε. Και να τον κρατήσουμε. Να τον έχετε σαν τα μάτια σας. Θα είναι άδικο. Να πω και κάτι άλλο τώρα, γιατί έτσι εγκυκλοπαιδικά. Γιατί κάτι είχε πέσει στο αυτί μου. Προτάσεις από άλλες ομάδες έχεις. Γιατί σε θεωρούν πολλές ομάδες και πολλοί παράγοντες ικανό να αναλάβεις το management, τη διαχείριση κάποιες ομάδες, είτε ίδιες κατηγορίες είτε μικρότερες. Υπάρχει αυτό το σκεπτικό? Κοιτάξτε, στην παρούσα φάση, επειδή ασχολούμαι και με άλλα πράγματα εκτός στο ποδόσφαιρο, δεν ξέρω αν θα προλαβαίνουν να μπω στη διαδικασία αυτή. Δεν το αποκλείεις πάντως. Θα δούμε. Αν και εφόσον δεν συνεχίσει τον Ολυμπιακό. Γιατί υπάρχουν πολλοί παράγοντες που σε θεωρούν από την ιστορία σου μέχρι τώρα με τις επιτυχίες. Είμαι άμπαλος εγώ και. Εντάξει, έχω κι άλλο το. Να χρονολογήσουμε λίγο. Έχει ξεκαθαρίσει όσον αφορά τις μεταγραφές, αν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός? Ακόμα. Πολύ καλή ερώτηση. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Θεωρώ όμως ότι θα υπάρχει, ναι. Θα υπάρχει περιορισμός? Όχι, δεν θα υπάρχει περιορισμός. Μπορεί να φεύγουν τρεις, να έρχονται τρεις. Δηλαδή τρεις μεγάλοι που δεν θέλεις, πάνω από 25 να παίρνεις κάποιους άλλους. Εκεί. Έχουμε εντοπίσει κάποιους ποδοσφαιριστές. Από εκεί και πέρα, εφόσον προχωρήσει το διοικητικό καθεστώς και αλλάξει, μπορεί να μιλάμε και διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μιλήσουμε διαφορετικά. Μπορούμε να πούμε τα σημερινά δεδομένα. Μετά από 5 ώρες μπορεί να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εύχομαι να είναι όμως για καλό του Ολυμπιακού. Γιατί ο Ολυμπιακός σίγουρα έχει περάσει δυσκολίες. Πάρα πολλές. Και μέσα, επειδή εγώ το έζησα από το 16. Και επειδή πραγματικά την ομάδα την αγαπάω αυτή, γιατί έχω περάσει, ξαναλέω, και από ποδοσφαιριστής και από τα τμήματα υποδομής και σαν παράγοντας της ομάδας τώρα, και έχω περάσει πάρα πολλά και καλά και κακά με αυτό το σύλλογο. Για το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι έκανα το καλύτερο δυνατό για να βρεθεί ένας άνθρωπος που πραγματικά ήθελα, που να έχει τα ηχέγγυα να πάει τον Ολυμπιακό ψηλά. Θεωρώ ότι τον έχω βρει, θεωρώ ότι είμαστε κοντά να τελειώσει τον deal. Από εκεί πέρα θέλω να πω ένα ευχαριστώ και στους εχθρούς μου και αυτοί που με. Μπήκα στη διαδικασία να με χλεβάζουν. Εγώ απάντησα και εγώ απαντώ με πράξεις. Δεν νομίζω να σε χλέβασε κανένας.
Αυτοί ξέρουν ποιοι είναι. Τουλάχιστον δημόσιο, εγώ δεν έχει πέσει την αντίληψή μου να έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Ο υπόγειος πόλεμος μερικές φορές εκ των έσω είναι ο χειρότερος. Πάντοτε θα υπάρχει ένα παρά κράτος, παρά ομάδα και όλα. Συμβαίνει και στις μεγαλύτερες ομάδες. Δηλαδή, εγώ βλέπω θύρα 7 βγάζει ανακοίνωση κατά Μαρινάκη. Θύρα 4 κατά Σαββίδη. Σε αυτή την φάση τώρα. Εμείς μιλάμε και για άλλα μεγέθη αυτή τη στιγμή που εμείς δεν είμαστε αυτά. Όχι, λέμε ότι είναι τόπε σε οργάνωση, σε επίπεδο. Ακριβώς. Πάντα υπάρχει κριτική. Μα δεν το συζητάμε. Εγώ είμαι υπέρ τη κριτική. Και ξαναλέω μέσα από τη διαδικασία. Εγώ ξαναλέω μέσα από τη διαδικασία τη κριτική γίνομαι και πιο δυνατό. Οι αριθμοί μιλάνε. Εγώ τι έχω κάνει τα προηγούμενα χρόνια σαν άνθρωπο που ασχολούμαι με ομάδε και έτρεχα ομάδε. Έχω αποδείξει τι έχω κάνει. Με ανώδου σχέδια. Και με τον Ολυμπιακό έχω πάρει άνοδο. Είχα την τύχη να πάρω και δύο άνοδο με τον Ολυμπιακό. Μπορεί τη μία να την πήραμε στα χαρτιά. Και είναι εκεί την πήρε δεύτερη τότε εκεί με τον νόμο στα χαρτιά. Δεν την πήρε. Εμεί είχαμε διαγωνιστικά. Στην πήκατε δεύτερη και πήκατε στα χαρτιά. Είναι άνοδο όμω εκείνη την τέλεια κάτω στη δίκη σου ημέρα. Ο Νίκο ήταν τότε. Ναι, ναι. Μην το λέμε στα χαρτιά, αγωνιστικά ήταν. Γιατί κάποιο δεν δήλωσε συμμετοχή και ένα. Επειδή τερμάτισε νίκη σε αυτή τη θέση. Είχατε χάσει τον Παράζη, λέει. Δηλαδή φέτο βγήκε αγωνιστικά. Όχι. Από την αρχή δεν ξέρουμε ότι θα πάει έτσι κάτι τέτοιο. Βγήκε αγωνιστικά. Ούτε Ολυμπιακό βγήκε αγωνιστικά. Βγήκε βάσει των κριτηρίων που. Αν έβγαινε ένα, τι θα έβγαινε. Όχι. Άρα αγωνιστικά βγήκε. Παράδειγμα σου λέω, Γιώργο, καταλαβαίνει ότι η πραγματικότητα πια είναι. Στα χαρτιά είναι να πάρει μια ομάδα την αγοράσει και να πετύξει μια κατηγορία. Εμεί λοιπόν πήραμε τον Ολυμπιακό Βολική Χρονιά και βγήκαμε πρώτη. Δεν βγήκε νίκη Βολού, βγήκε Ολυμπιακό Βολική Χρονιά. Δεν το λέω να μην παρεξηγηθεί. Η καλύτερη δεύτερη κατηγορία. Στα χαρτιά λέει ότι έσουσα δεύτερο έπαιξε παράζ με του σπουδό και έχασε. Άρα σε ευνόησε η μη συμμετοχή μια ομάδα. Εντάξει, δεν είναι κακό. Εσά σα ευνόησε το γεγονό ότι άλλαξαν τα δεδομένα και ανέβηκαν όλοι οι πρωταθλητέ. Παλιότερα, πριν ένα χρόνο, όταν δεν άλλαζε αυτό, θα πρέπει να δώσετε παρά. Μπορεί να μην βγαίνατε. Με την ίδια λογική και εσεί που δεν βγήκατε εκείνη τη χρονιά με το σπορτό που χάσετε, μπορεί να βγαίνετε ποτέ. Ποτέ, ναι. Το ξέραμε από την αρχή εμεί ότι. Από εκεί και πέρα όμω δεν έχει να κάνει αυτό. Οι ομάδε κερδίσαν άνοδο. Και είναι και το Ολυμπιακό κερδίσαν άνοδο. Εγώ κέρδισα με τον Ολυμπιακό άνοδο. Σου κρεμμένα γράφει ότι στην ιστορία. Εννοείται. Έχω πάρει ακριβώ, ναι. Από εκεί πέρα. Το πιο σημαντικό είναι πράγμα που η εκάστοτε διοίκηση έκανε αυτή τη στιγμή Χριστό, είναι το πιο σημαντικό είναι το προπονητικό. Ξαναλέω, το προπονητικό, εγώ θα φύγω κάποια στιγμή με τον Ολυμπιακό, θα είναι αύριο, θα είναι μετά από ένα χρόνο, θα είναι μετά από τρεις μήνες. Ο Ευρυπίδης Σπανόκος άφησε πίσω του κάτι. Άφησε μια εταιρεία, όχι χρεωμένη, να μας κυνηγάνε, όπως με κυνηγούσαν εμένα, και παλιές υποθέσεις. Ένα προπονητικό κέντρο που θα έρθει ο ποδοσφαιριστής, θα έχει τις παροχές του, θα πει ο προπονητής, έχω τρία γήπεδα. Ξεκουράζουμε τώρα να κάνουμε στο άλλο αύριο. Πράγματα στην καθημερινότητα που είναι λειτουργικά. Και θέλουμε και επιστροφή στο ΕΑΚ. Φυσικά, εφόσον είμαι εγώ. Κάτσε να γίνει αυτό το ΕΑΚ. Και να σου πω και κάτι. Μακάρι να γίνει το ΕΑΚ και δεν πιστεύω και να μας αρνηθεί να μας δώσουν το ΕΑΚ. Εγώ είμαι πολύ από τη φύση μου αισιόδοξο. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι είναι όλα δρομολογημένα. Θεωρώ ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Δεν θέλουμε να πούμε πράγματα που να μην είναι στον κόσμο αλήθειες. Όπως βγαίνω και πάντα ξέρω ότι. Μπορεί να κοντράρω με, μπορεί, αλλά πάντα για το καλό του Ολυμπιακού και τα συμφέροντα του Ολυμπιακού. Δεν έχουμε κανένα να χωρίσω κάτι. Και με όλους φίλους είμαι. Και όταν έρχομαι στο Βόλο. Μια που το λες αυτό για τους φίλους, τους τελευταίους δύο μήνες έχεις μιλήσει καθόλου με τον Αλέξη Κούγια. Έχω μιλήσει πριν ένα μήνα, ναι. Γιατί... Και έχουμε καλές σχέσεις πλέον με τον Κούγια. Μα όλους. Όχι, πάλι... λέω ρε παιδί μου, γιατί έχουν γίνει και κάποια πράγματα. Με μένα. Όχι, γενικά με την ομάδα της Λάρισσας που παίζει στην ίδια κατηγορία με εμάς. Κοιτάξτε, είναι μια ανταγωνιστική ομάδα. Εμείς όταν θα είμαστε αντίπαλοι, είμαστε αντίπαλοι για 90 λεπτά. Τελείωσε. Και με τον κύριο Κούγια μπορώ να μιλάω και μαζί σου μπορώ να μιλάω και με τον Δημήτρη μπορώ. Μόνο τον κόσμο μπορώ να μιλάω. Εγώ δεν έχω. Κοιτάξτε, έχω ξαναλέω φανατικούς φίλους και φανατικούς εχθρούς. Σε αυτή τη διαδικασία, όταν μπαίνεις και στον χώρο αυτόν, πρέπει να είσαι πολύ σκληρόπιστος για να αντέξεις. Του χρόνου τι θα γίνει, η επαναπροκήρυξη για το πώς θα γίνει το πρωτάθλημα της Super League 2. Έχετε προτάσεις, θα κάνετε, κατεβάσετε προτάσεις στον Αυγενάκη. Δεν μπορεί να ανεβαίνει με τόσες ομάδες. Έτσι. Κάτι σίγουρα, πρέπει να γίνει. Σίγουρα κάτι του χρόνου πιστεύω ότι θα αλλάξει αυτή η. Και είναι και προεκλογική χρονιά. Αλλά αυτό θα το πάρει η Λίγκα, όλο το σώμα της Λίγκας, οι ομάδες δηλαδή. Οι ιδιοκτήτες θα πάρουν μια απόφαση όλοι μαζί. Θεωρώ ότι θα πάνε κάποιες προς τον κύριο Γεννάκη και από εκεί και πέρα, αν θα αλληλεπιθούν ή όχι, δεν μπορώ να το ξέρω. Εγώ αυτό που ξέρω είναι σε σημερινά δεδομένα ότι εμείς και μιλάμε για τον Ολυμπιακό, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το αυτονόητο, να μείνει η ομάδα και εύκολα στην κατηγορία. Έχουμε 23 παιχνίδια μπροστά. Δεν χρειάζεται πανικός, δεν χρειάζεται να ταρακουνιόμαστε. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Και από εκεί και πέρα, εύχομαι η καινούργια χρονιά να είναι πιο χαρούμενη, πιο δημιουργική. Χωρίς κακίες, με αγάπη πιο πολύ στον κόσμο και πάνω απ' όλα υγεία. Γιατί βλέπετε και περισσότερο Ανδρουλάκη.
Γιατί κόσμο ήταν το βιβλίο, είναι ο αγαπημένος Νέας Δημοκρατίας. Ο Χρήστος είναι και από το κομματικό σου λύνη της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, θέλει να τα προβάλλει αυτά. Εμείς που είμαστε ανεξάρτητοι. Εγώ είπα όμως ότι. Τι είσαι εσύ ανεξάρτητος. Από τη Νέα Δημοκρατία. Όμως μας βοήθησαν δύο άνθρωποι. Δεν μας βοήθησε κανείς άλλος. Εγώ και οι τοπικοί φορείς κρυμμένοι. Εγώ είπα. Και ο κύριος Λύπης, και κάποια στιγμή ο κύριος Λύπης, συγγνώμη για την παράληψή μου. Και αυτός βοήθησε όσο μπορούσε ο άνθρωπος. Δεν υπήρχαν όλοι κρυμμένοι, όλοι εξαφανισμένοι. Εγώ πάλευα απέναντι σε όλους και μόνος μου. Και τα ξέρετε πολύ καλά. Εντάξει, οκ. Okay. Μέσα από τη διαδικασία μου, να ξέρετε αυτή. Με δυνάμωσα κι εγώ σαν άνθρωπος πάρα πολύ. Και έγινε ακόμα πιο σκληρός, γιατί είμαι και ευαίσθητος πάνω από όλα, να ξέρετε. Και σε όλα τα πράγματα στη ζωή δεν πρέπει να είσαι ευαίσθητος. Πρέπει να είσαι και πιο σκληρός και πιο αποτελεσματικός. Γιατί το αποτέλεσμα σου δείχνει και ποιος είσαι. Εντάξει, μέσα από τη διαδικασία αυτή πιστεύω όμως ότι. Για καλό έγινε για τον Ολυμπιακό. Δεν έχουμε. Και εγώ με τον Χρήστο μπορώ να διαφωνήσω και με τον Δημήτρη και με σένα, Γιώργο. Πάντα όμως για κάτι συγκεκριμένο. Δεν έχω κάτι προσωπικό με κανέναν. Με τον Γιώργο, με το χιούμορ του Γιώργου διαφωνείς. Έχει ένα αγγλικό χιούμορ κρύο. Ο Γιώργος έχει ένα χιούμορ που μπορεί να παρερμηνεύεται και εγώ έχω παρεξηγηθεί. Το λέω και δημόσια. Το λέω και μπροστά μου. Τα έχουμε πει και εκεί. Ακριβώς. Ό,τι έχω να πω θα το πω. Είναι χαρακτήρα μου. Δεν μπορώ να αλλάξω και να πάω να πω να γίνω. Εγώ θέλω τώρα με την εμπειρία σου. Πριν κλείσουμε, γιατί πρέπει να πούμε και λίγο γενικότερα. Με την εμπειρία σου, ποιο βλέπει να παίρνει το πρωτάθλημα στο Βόρειο Όμιλο. Στο Βόρειο Όμιλο. Κοιτάξτε, να δείτε, μετά την νίκη τη Λάρισα βλέπω ότι η Λάρισα θα ανακάμψει. Αν θέλω να σα πω την πραγματικότητα. Θα μετά ρίξει μια γεμπλουζιά και να δείτε. Πιστεύω ότι. Κοιτάξτε, να δείτε, ο Κουγιά μπορεί να λένε, ξέρει μπαλά, δεν είναι άσχετο. Γνωρίζει το αντικείμενο, πολύ καλά, πιστέψτε. Τον πολεμάνε όμω. Εντάξει, τον πολεμάνε. Παντού μπορεί να πολεμάνε. Εντάξει. Πάντω σε όλε τι ομάδε πολεμάνε. Και εγώ βλέπω ότι. Όχι και όλε. Η Βέρεια την πάνε τρένο. Η Βέρεια και η Ξάνθη. Έχουν ένα πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή. Ναι, σωστά. Από εκεί και πέρα όμω. Φαίνεται. Ένα στον Εύη και θα είναι ο Λεβαδιακό. Έχει 23 παιχνίδια. Δυστυχώς. 23 παιχνίδια. Θα γίνουν μάχε ρο. Θα είναι πολύ ωραίο το πρωτάθλημα στο δεύτερο γύρο. Και από τον Νότο βλέπω ότι θα υπάρχει ο Λεβαδιακός με την Καλαμάτα που βλέπω ότι έχει πάρει και αυτή. Και η Καλαμάτα και ανέβει, ναι. Ο Ολυμπιακός Βόλο από ποια θέση και πάνω θα τερματίσει κατά τη διάρκεια. Δεν είναι μάτισα, μα ήταν στο λίγο. Όχι, λέω ο στόχος ποιος είναι. Ο στόχος θα είναι πεντάδα εξάδα. Αν καταφέρουμε και είμαστε στην εξάδα θα είμαστε ευχαριστημένοι. Σε αυτή τη φάση. Αλλά σε πρώτη φάση η ομάδα. Η χειρότερη ποια θα είναι θέση. Η χειρότερη είναι να σωθεί ομάδα. Δεν υπάρχει. Μάλιστα. Πάνω από τη ζωή και να σου πω και κάτι. Άμα δείτε και τη βαθμολογία βάσει αριθμών, εγώ μιλάω με αριθμούς. Ναι. Δείτε πόσο είναι η απόσταση. Μπορεί να κάνει δύο νίκες από ρωτές και ο Νέντε τέταρτο. Ναι. Ναι. Δηλαδή, αν εμείς δεν χάναμε εχθές, ότι και δεν θα ήμασταν 10 πόντους. Ναι. Πάλι θα ήμασταν πάνω από τη ζώνη. Είμαστε κοντά όλοι. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς ξέρουμε τι να λέω. Θα ενισχύσουμε την ομάδα, θα ενισχύσουμε την ομάδα σε εκεί που πονάει η ομάδα και από εκεί και πέρα. Εύχομαι όμως ό,τι ανακατάξει θα γίνουν για καλό της ομάδος. Και επειδή ξαναλέω, έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολα χρόνια, Χριστό, να ξέρεις αυτά τα 6 χρόνια που είμαι στον Ολυμπιακό, και επειδή είχα μικρή συμμετοχή βοήθειας από ανθρώπους, ντόπιους, βολιώτες δηλαδή, είμαι χαρούμενος για ένα πράγμα, γιατί θα την αφήσω την ομάδα σε καλά χέρια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σου λέω. Θα μπορούσα να την παρατήσω όπως την παρατήσαν κάποιοι άλλοι. Εγώ μπήκα μπροστά, τσακώθηκα, ξέρετε, έχω κάνει τι έχω κάνει. Μην λέμε τα ίδια. Από εκεί πέρα είμαι χαρούμενος για ένα πράγμα. Γιατί εγώ φεύγω, παράδειγμα, αύριο μεθαύριο. Την αφήνω στο Λουκά που ξέρω ότι είναι σοβαρός, οικογενειάρχης, έχει τη δυνατότητα να πληρώσει, να είναι τυπικός και η ομάδα να πάει παρακάτω. Ναι, αυτό είναι το πιο σοβαρό. Σύμφω. Που πρέπει να απασχολεί τους φιλάθρους του Ολυμπιακού. Είναι μια προοπτική. Πάντως να ξέρεις, πεπρωμένον φυγή είναι αδύνατο, που σημαίνει ότι ό,τι και να κάνεις, γύρω από τον 986 θα γυρίσεις. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Άμα χρειαστεί τον βλέπω μεγαλομέτωχο εδώ. Άμα χρειαστεί να αγοράσω τον σταθμό, υπάρχει δυνατότητα. Αν ρωτήσεις ο συγχωρεμένος ο μπαμπάς του, τι σταθμό άκουγε. Α, 986. Εγώ λέω την αλήθεια. Ήταν και ακροατής μου και φίλου. Ακριβώς. Και τα τελευταία χρόνια, τους τελευταίους μήνες, με τον μπαμπά του ήμουνα σχεδόν κάθε μέρα στο Κένταβρο και μιλούσαμε και κουβεντιάζαμε για το Ολυμπιακό και άλλα. Γι' αυτό λέω μερικές φορές. Κύριος, με κάπα κεφαλαίο. Η ζωή κάνει κύκλους και πρέπει να τιμάμε τους ανθρώπους γενικότερα. Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ για ωραία αυτή συνέντευξη που είχαμε. Είπαμε τα πάντα. Ελπίζω να κάλυψα τον κόσμο, γιατί ξαναλέω με τον κόσμο, εγώ μόνο κάλεσα να μιλήσω. Αυτό θα φανεί και από τα μέσα κοινωνική. Δικτύωσης από εδώ και ως το εξής, όπου θα τα πάρουν τώρα και θα τα σχολιάζουν. Καλό είναι αυτό για να μάθει.